Πέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, Τετάρτη σήμερα 13 Απριλίου, ημέρα γιορτής για την ΑΕΚ. Σήμερα κλείνει 98 χρόνια ζωής, 98 χρόνια ένδοξης ιστορίας, χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στην Οδό Καπαδοκίας, όπως βλέπετε και με την επιγραφή ολοκληρωμένη στη Τζαμαρία, στην πρόσωψη της πύλης, της Δυτικής. Το στολίδι της πόλης, το στολίδι της Νέας Φιλαδέλφειας, το νέο γήπεδο της ομάδας μας, βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλά σημεία. Οι εργασίες οι οποίες εξελίσσονται είναι τόσο στη βόρεια πλευρά, όπως βλέπετε, με τοποθέτηση της καλωσιές για τη δημιουργία των δύο πι και την τζαμαρία με τα τζάμια τα οποία έχουν τοποθετηθεί, αλλά όπως βλέπετε και εδώ οι εργασίες συνεχίζονται για τους αναβαθμούς. Είναι το σημείο, το βορειοανατολικό τμήμα, το οποίο έχει πέσει όλο το βάρος των εργασιών. Βλέπετε και τα φορτηγά τα οποία παίρνουν το χώμα και το οδηγούν εσωτερικά του γηπέδου. Έρθηκε στη νότια πλευρά, στο νοτιοανατολικό πυλώνα, όπως βλέπετε η εξέλιξη είναι όπου έχουν τοποθετηθεί καλωσιές και οι βάσεις ήδη έχουν βιδωθεί για να μπουν τα πάνελ για το τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει για το εξωτερικό ντύσιμο του γηπέδου της ΑΕΚ. Και εδώ μπροστά η πλατεία, από αυτή τη λήψη φαίνεται το κτίριο των μουσείων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ και η πλατεία με την βάση για τον αετό, η οποία έχει τοποθετηθεί μπροστά στην πρόσωψη του κτιρίου. Και από αυτή τη λήψη φαίνεται και η βάση από κοντά με τις εργασίες να εξελίσσονται. Κλείνουμε το σημερινό βίντεο από εδώ. Να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό υπόλοιπο ημέρας Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Μόνο ΑΕΚ!